Άτικα Και να συνεχίσουμε τώρα με ειδήσει από το τοπικό μας δελτίο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Να προχωρήσει σε 24 ώρο κλείσιμο των Δήμων ζητά από την ΚΕΔ και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Τέθνα ζητά να ληφθεί η απόφαση στη συνεδρίαση τη 5η του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΚΕΤΚΕ η Δάλος είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε έκτακτη συνέλευση των Δημάρχων της Αττικής την Μεγάλη Τρίτη. Σε φάση οριστική επίλυση εισέρχεται ένα ακόμη ζήτημα που αφορά στην σχολική στέγη του Ασπροπύργου. Μετά από συντονισμένε προσπάθειε τη Δημοτική Αρχή και τη θετική ανταπόκριση του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, ολοκληρώθηκαν όλε οι απαραίτητε ενέργειε για την συγκρότηση του φακέλου. Δημοπρατείται την επόμενη Τρίτη το έργο κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήματο, το οποίο θα στεγάσει το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και τον Υπηαγωγείο στην Άνω Φούσα. Τα συλληπιτήρια στι οικογένειε των νεκρών και ευχέ για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, απευθύνει ο Δήμαρχο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου, αναφερόμενο στα αιματηρά επεισόδια που διαδραματίστηκαν πλησίων του Χιτά Ανολιοσίων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για όσου ξέρουν καλά το τι συμβαίνει στην περιοχή και απλά κλείνουν τα μάτια. Δρυμή κατηγορώ προ την Πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, την Αστυνομία, τα Μέσα Ενημέρωση, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, εξαπολύει ο Δήμαρχο Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου, παράλληλα επισήμανε στην ανακοίνωσή του την αδράνεια που έχουν συστηματικά δείξει σχετικά με όσα συμβαίνουν στην περιοχή για τι έκνομε δραστηριότητε των Αθήγανων και τι άκρε ρατσιστικέ επιθέσει του, σε βάρο πρωτήσεω των μεταναστών αλλά και όλων των κατοίκων του Θριασίου. Ακόμα την ίδια στιγμή που οι Ευρωπαίοι και διεθνεί εμπειρογνώμονε άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι γίνεται στο Θριάσιο, κάποιοι παράγοντε του τόπου συνεχίζουν να συνεργούν και να δείχνουν αδιαφορία για τι σοβαρότατε καταγγελίε που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για διακίνηση ναρκωτικών, για κλοπέ και καύσει καλωδίων, για τη μετατροπή του ασπροπύργου σε ανεξέλεγκτη χωματερή τοξικών αποβλήτων, για άγριε επιθέσει σε μετανάστε. Ενώ στην ανακοίνωσή του ο κύριο Μελετίου συνεχίζει ότι ακόμα και τώρα μετανόητοι και υποκριτέ παρακολουθούν αμήχανη την προσπάθεια όσων πρωταγωνίστησαν στα αιματηρά επεισόδια να εγκατασταθούν σε συνοικία νεόκτησα του Ασπροπύργου οι κάτοικοι τη οποία μαζί με τη Δημοτική Αρχή απαιτούν την απομάκρυνσή του από τι καταπατημένε ιδιοκτησίε του. Τέλο, αναφέρει ο ίδιο ότι συμβεί από εδώ και μπρο η ευθύνη βαραίνει στο ακέραιο αυτού που είναι επιλύσμονε του χρέου του, αυτού που μετατρέπουν την περιοχή σε επικράτεια φόβου και εγκλήματο. Πάντω, η Δημοτική Αρχή και ο λαό τη πόλη θα συνεχίσει τον αγώνα του κατά εκείνων που καταπατούν το δίκαιο. Νέα απεργία τώρα έω τι 19 Απριλίου κήρυξαν οι εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια. Υπενθυμίζεται ότι οι απεργιακέ κινητοποιήσει ξεκίνησαν στι 3 Απριλίου, ενώ μέχρι στιγμή δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα στην αγορά καυσίμων. Νέα απεργία έω τι 19 Απριλίου κήρυξαν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν την κινητοποίηση στι 3 Απριλίου ζητώντα την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για τη νέα μονάδα βενζινών στη Θεσσαλονίκη και αντιδρώντα τι προτάσει τη διοίκηση να συνδεθούν οι αποδοχέ με την παραγωγικότητα. Η απόφασή του για παράταση τη απεργία ήλθε μετά από νέα προσφυγή τη διοίκηση στη δικαιοσύνη για να κηρυχθεί κινητοποίηση παράνομη και καταχρηστική. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, Νικό Ορφανό, πρόεδρο του δευτεροβάθμιου συντονιστικού οργάνου του κλάδου. Όπω δήλωσε ο επικεφαλή των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, Παναγιώτη Οφθαλμίδη, από την περασμένη Πέμπτη έχει σταματήσει παραγωγή και στα τρία δηληστήρια. Άλλο αξιωματούχο του ομίλου, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι παραδόσει καυσίμων σε πελάτε βρίσκονται στο 10 με 15% του κανονικού. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ επιθυμεί την περικοπή κάποιων αποδοχών των εργαζομένων του ομίλου και τη σύνδεσή του με την παραγωγικότητα. Όπω υποστηρίζει, οι απολαυέ των εργαζομένων τη είναι υψηλότερε από αυτέ Γερμανών και Ολλανδών συναδέλφων του. Διοίκηση και εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει συνάντηση για αύριο. Σε σημαντικέ συλλήψει προχώρησε η Ελλά στην περιοχή τη Δυτική Αττικής και πιο συγκεκριμένα σε Μέγαρα και Άνω Λιώσια. Α παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε σειρά συλλήψεων ατόμων προχώρησε τι προηγούμενε ημέρε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα στα Μέγαρα, στο 400 χιλιόμετρο νέα εθνική οδού Αθηνών Κορίνθου, Συνελήφθη 42χρονο υπήκο Βουλγαρία γιατί αποπειράθηκε να αφαιρέσει αντικείμενα από υπαίθριο χώρο στάθμευση αυτοκινήτων. Όπω προέκυψε από την έρευνα, ο δράστη είχε διαπράξει άλλε δύο κλοπέ σε οχήματα. Στα Άνω Λιώσια συνελήφθη 35χρονο Έλληνα για διακεκριμένε κλοπέ. Όπω προέκυψε από την έρευνα, ο δράστη κατά το τελευταίο δίμηνο εισερχόταν σε καταστήματα στην περιοχή και αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρικέ ηλεκτρονικέ συσκευέ και διάφορα εμπορεύματα. Μέχρι στιγμή εξηχνιάστηκαν 11 κλοπέ. Τέλο, την προηγούμενη εβδομάδα στα Άνω Λιώσια συνελήφθησαν μια 55χρονη και 31 χρονο κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών. Ειδικότερα σε καταστήματα ψηλικών που εργαζόταν ως υπευθυνοι 55 55χρονοι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.538 τεμάχια βεγγαλικών και κροτίδων, ενώ σε άλλο κατάστημα ψηλικών στην ίδια περιοχή ιδιοκτησία του Ιμεδαπού βρέθηκαν επίση και κατασχέθηκαν 3.769 τεμάχια διάφορων τύπων και κροτίδων. Συνάντηση εφόλη τη ύλη είχε τι προηγούμενε μέρε ο Δήμαρχο Μάνδρα Ιδηλία Γιώργο Δρύκο με τον αστυνομικό Διευθυντή τη Διεύθυνση Ασφαλεία Δυτική Αττικής κ. Αλιφέρη Παναγιώτη, αλλά και με τον Αστυνόμο Α του Τμήματο Ασφαλεία τη περιοχή, κ. Μπιτζακάκη Λικούργο. Στο επίκεντρο τη συνάντηση βρέθηκε το πρόβλημα τη εγκληματικότητα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, καθώ και τα ζητήματα ασφάλεια. Συνάντηση και συζήτηση εφόλη τη ύλη είχε τι προηγούμενε μέρε ο Δήμαρχο Μάντρα Ιδηλία Γιώργο Δρίκο μετά από πρωτοβουλία του με τον αστυνομικό διευθυντή τη Διεύθυνση Ασφάλεια Δυτική Αττική κ. Αλιφέρη, αλλά και με τον πρώτο αστυνόμο του τμήματο Ασφάλεια Μάντρα κ. Μπιτσικάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίω σε ζητήματα ασφάλεια τη περιοχή του Νέου Δήμου. Ο κ. Δρίκο στην τοποθέτησή του επισήμανε την ανάγκη εξασφάλιση ενό ασφαλού περιβάλλοντο διαβίωση των δημότων και ιδιαίτερα τη νέα γενιά Καθώ η μάστιγα των ναρκωτικών, η έξαρση τη βία, οι εξαρτήσει και εν γέννη οι παραβατικέ συμπεριφορέ αποτελούν ουσιαστικά προβλήματα που χρήζουν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, είναι καθήκον και υποχρέωση του Δήμου και των αρμόδιων αρχών να παρέχουν στου δημότε τα εχέγγυα για μια ασφαλή διαβίωση, ένα αίσθημα ασφάλεια και μια κοινωνία δικαίου και ανάπτυξη, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχο τη Πόλη. Τόσο ο κ. Ολιφέρη, όσο και ο κ. Μπιτσικάκη συμφώνησαν με την τοποθέτηση του Δημάρχου επιβεβαίωσαν ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία με το Δήμο για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μιας κοινωνίας ασφάλειας και ευημερία. Ωραία τώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Πας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την άνοδο στη Σούπερ Λίγκ καθώς νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό. Ήτα που τον φέρνει σε δύσκολη θέση γνώρισε ο Θρασίβουλος από τον Πιερικό στη Φιλή με 2-1 και πλέον η απευθείας παραμονή του στη Football League αρχίζει να απομακρύνεται. Σήμερα διεξάγονται οι πρώτοι επαναληπτικοί των προημιτελικών του Champions League. Η Manchester United υποδέχεται την Chelsea στη Revanche του 0-1 του πρώτου αγώνα, ενώ στο Donetsk η Shakhtar αγωνίζεται με την Barcelona χωρίς να έχει και πολλές πιθανότητες πρόκρισης καθώς είχε ιτηθεί στον πρώτο αγώνα με 5-1. Ο Βρετανικό εμφύλιο μεταξύ τη Manchester United και τη Chelsea στο Old Trafford κλέβει την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα των το προημιτελικών του Champions League. Στο πρώτο αγώνα του Stamford Bridge, η Manchester είχε φύγει με το διπλό καθώς είχε επικρατήσει με 1-0. Αμφίβολη για του γηπεδούχου είναι η συμμετοχή των Ράφαελ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και Φλέτσερ, ο οποίο είναι τραυματία. Στην αντίπερα, όχθη ο Κάρλο Αντσελότη υπολογίζει όλα του τα αστέρια, καθώ στέθηκαν στη διάθεσή του και οι Μπεναγιούν και Άλεξ που ξεπέρασαν του τραυματισμού του. Στον άλλο σημερινό πρωί μη τελικό, το φαβορή είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι άλλο από την Παρσελώνα, η οποία έχει νικήσει το πρώτο αγώνα με 5-1 και πλέον η σημερινή ρεβάν εναντίον τη Σαχτάρ στον Τόνε και αποτελεί τυπική διαδικασία. Οι Ρατ και Κούτσερ δεν θα δώσουν το παρόν από την πλευρά των Ουκρανών, ενώ από την πλευρά τη Μπαρσελώνα θα απουσιάσουν ότι η Νιέστα και η Πουγιόλ και που είναι τραυματίες. Ένα πολύ σπουδαίο φιλικό διεξήχθη χθε στο δημοτικό στάδιο τη Ελευσίνα μεταξύ τη ομάδα του Αστέρα Μαγούλα και ομάδα επιλέκτων τη οργάνωση Γιατροί Χωρί Σύνορα, τη οποία επικεφαλή ήταν ο Χριστόφ Βαζέχα. Ένα πολύ σημαντικό φιλικό διεξήχθη χθε στο δημοτικό στάδιο τη Ελευσίνα μεταξύ τη ομάδα του Αστέρα Μαγούλα και ομάδα επιλέκτων τη οργάνωση Γιατροί Χωρί Σύνορα. Το παιχνίδι έγινε για την ενίσχυση τη οργάνωση Γιατροί Χωρί Σύνορα, η δράση τη οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή ήταν η έκτη χρονιά που διεξήχθη ο συγκεκριμένο φιλικό αγώνα με πρωτοβουλία τη Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματιών του Δήμου Γρηλισίων και φέτο η ομάδα που επιλέχθηκε ω αντίπαλο ήταν ο πρωτοπόρο του 7ου ομίλου του Περιφερειακού Πρωταθλήματο Αστέρα Μαγούλα. Με την ομάδα επιλέκτων αγωνίστηκαν αρκετά αστέρια του χθε αλλά και του σήμερα όπω η Τζόρβα, Βίδρα Γεωργάτο, Γκούμα Αποστολάκη Καλιτζάκη, Καφέ, Βαζέχα και με τον Αστέρα Μαγούλα, όλοι οι ποδοσφαιριστέ του συλλόγου πλήν των τραυματιών, καθώ και ο Μιχάλη Καψή, ο προπονητή κ. Στέλιο Βογιατζή και ο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου Στάθη Ρόκα. Στο στάδιο τη Ελευσίνα παρακολούθησαν το παιχνίδι 500 και φίλοι του ποδοσφαίρου. Πολλοί από του αστέρε που έδωσαν το παρόν στο χθεσινό παιχνίδι δήλωσαν στο μικρόφωνο του σταθμού μα για αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Εμεί αυτή την προσπάθεια μαζί με του γιατρού χωρί σύνορα κάνουμε 9 χρόνια τώρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά με μεγάλη όρεξη έρχονται σε αυτά τα παιχνίδια. Ε, πιστεύω και εμείς οι προσφερστές σε αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους άνθρωπους που έχουν ανάγκη. Γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι γιορτή, έτσι έτσι. ναι, βέβαια, πρέπει να δίνει χαρά και νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σήμερα πρέπει να είναι πιο, πιο συχνά και εμείς, παλιοί μάχοι, μερικοί που παίζουν ακόμα είναι μεγάλη χαρά για μένα που σε τέτοιε εκδηλώσει μπορούμε να βρεθούμε μαζί και να τα πούμε αυτά που λέγαμε όταν ήμασταν πιο νέοι και κάναμε παρέα μαζί. Για μα είναι το λιγότερο να μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο μα, λίγο από αυτό που κάνουμε καθημερινά. Ε, για εμά που είμαστε εν ενεργεία, εννοώ. Και να προσφέρουμε με τη δουλειά μας κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι το έργο των γιατρών χωρί σύνορα είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και αξιοσέβαστο και είναι μια πρωτοβουλία που μακρινά συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται για... για τους ιδιαίτερους χωρίς σύνορα, ε, μα μαζί μας και εμάς μαζί να παιδιτήσουμε και με γράψουμε καλά το μάτι. Ο πρόεδρος του Αστέρα Μαγούλας, Αντώνης Ρόκας, μας μίλησε για τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση. Εγώ ότι είναι τιμή για τον Αστέρα Μαγούλα να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι τέτοιο που είναι για πλατροπικό σκοπό. Ευχαριστούμε για τους σύνορα που μας εκτίμησαν και μας προτίμησαν σαν ομάδα. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα κάναμε τα δύνατα δυνατά για να έχει μια επιτυχία η εκδήλωση αυτή και πιστεύω ότι τέτοιες εκδηλώσεις βοηθούν το ποδόσφαιρο να πάει πιστεύω. Για την ιστορία, το παιχνίδι έληξε με 4-3 υπέρ τη ομάδα των επιλέκτων, για λαγαριασμό τη οποία σκόραναν η Βίντρα, Χριστό Βαζέχα δύο φορέ και Γεωργάτος. Ενώ από την ομάδα του Αστέρα, η Καψή, Ρόκα και Μπέχλης.